Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρόλο τον αποκλεισμό μας, δεν έχουμε την μικροψυχία να μην αναγνωρίσουμε ότι το ναυάγιο εντός πολλών εισαγωγικών των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία ήταν μια διπλωματική νίκη της Ελλάδος, η οποία αποκάλυψε πλήρως τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας με την επιμονή της να κρατά τα στρατεύματα του Ατίλα στην περιοχή. Βεβαίως, τα όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κοντζιάς, έχουμε κάποιες ενστάσεις, γιατί τα ζητήματα εσωτερικής ασφαλείας άπτονται μοιραία σε κάποιες περιπτώσεις και τα ζητήματα ασφαλείας ολοκλήρου της νήσου. Και εδώ, όχι με ευθύνη δική σας, με ευθύνη της ηγεσίας της Κύπρου, έχουν προχωρήσει σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες δυναμητίζουν και την γενικότερη ασφάλεια της Κύπρου. Όπως το ζήτημα των επίκων, την αναγνώριση μέρους των επίκων, την εκπεριτροπή της Προεδρία κτλ. Όλα αυτά για τα οποία δεν καταλήξαμε και εν τέλει περιπτώσει η καλύτερη λύση για το Κυπριακό, όπως είχε δηλώσει και ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, είναι να μην υπάρχει λύση με αυτούς τους όρους. Και αυτό το επιτύχαμε με την στάση της Τουρκίας και την αδιαλαξία της. Και αυτό είναι οπωσδήποτε θετικό. Μην ξεχνάμε τη συνθήκη της Λοζάνης, τι ίσχυε για την Ήμβρο και την Τένεδο, και ότι μία ανάλογη κατάσταση με μία λύση που θα είναι κατ' ουσίαν η τουρκοποίηση της Κύπρου μπορεί να οδηγήσει και την Κύπρο στη μοίρα της Ήμβρου και της Τενέδου, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες και με τα σχέδια της Τουρκίας κατάντησαν να είναι μια πολύ μικρή μειονότητα, μιλάμε ολίγων δεκάδων ατόμων. Σε ό,τι αφορά στα ερωτήματα που έθεσα, δεν έλαβα ξεκάθαρη απάντηση εάν τώρα με τα πρόσφατα γεγονότα της εκμεταλλεύσεως των τρογονατράκων της Κύπρου έχουμε τουρκική πρόκληση, αν η Ελλάδα θα σταθεί ολόθερμα στο πλευρό της Κύπρου. Ακούω για συμμαχίες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Μακάρι να υπάρχουν αυτές οι συμμαχίες. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις ότι αν κινδυνεύσει ο Ελληνισμός θα τη σώσει κάποια Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιο ΝΑΤΟ, η Αμερική, η Αίγυπτος, η Ιορδανία ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Την Κύπρο μπορεί να τη σώσει μόνο η Ελλάδα. Και επειδή στην επόμενη διαδικασία που είναι σχετικά με το φάκελο της Κύπρου δεν έχουμε δικαίωμα ομιλίας, ασφαλώς και καταγγέλνουμε και εμείς τα μεγάλα λάθη που έγιναν το 1974 και δεν εκπροσωπούμε εμείς αυτούς που έκαναν εκείνα τα λάθη, αλλά μην ξεχνάτε, προδοσία ήταν, βεβαίως, προδοσία όχι μόνο της Χούντας και των πολιτών. Παρακαλώ, ο δεύτερος, εντάξει, ο δεύτερος, κύριε φίλη. Κύριε φίλη, μάλιστα. Εντάξει. Ωραία, αφού ήταν λοιπόν προδοσία μόνο της Χούντας, ας δώσετε στον ελληνικό λαό το φάκελο της Κύπρου, τον οποίο τον κρατάτε επτασφράγιστα κλειστό, και ας αναφέρουμε ότι στις 14 Αυγούστου που έγινε ο Ατίλας 2 δεν κυβερνούσε η Χούντα την Ελλάδα, αλλά η μεταπολίτευση που την οδήγησε από αυτή την προδοσία στη σημερινή κατάντηση. Ντροπή δική σου, Μπολσεβίκε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην διακόπτετε. Δεν θα ακουστεί. Για αλήθεια, μιλάμε για προδοσία της Κύπρου. Τα υποβρύχια στην Κυρίνια δεν τα έστειλε ο Αραπάκης, που η Νέα Δημοκρατία και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις ΠΑΣΟΚ τον είχαν επίτιμο καλεσμένο κάθε 24 Ιουλίου στη γιορτή της Δημοκρατίας. Η Χούντα έφταιγε για τον Αραπάκη, που ήταν τιμόμενο πρόσωπο. Έμεινε με τους βαθμούς του και με όλα αυτά. Όσοι προδώσαν τότε την Κύπρο, πρέπει να εμφανιστούν τα ονόματά τους, αυτοί που δεν άφησαν τα υποβρύχια να πάνε κάτω, αυτοί που δεν άφησαν τα F5 να πάνε κάτω, τα F4 συγγνώμη, αυτοί οι οποίοι είπαν το «η Κύπρος είναι μακράν». Αυτή είναι η μεγάλη προδοσία της Κύπρου. Τελειώνω ότι έχουμε καταθέσει δύο αιτήσεις, μία στις αρχές του 2013 και μία στους 2016, μία προς τον προηγούμενο πρόεδρο της Βουλής και μία προς εσάς κύριε Βούτση, για να λάβουμε πρόσβαση στο φάκελο της Κύπρου. Είναι αδιανόητο να λαβαίνουν γνώση των απορρίτων αυτών εγγράφων καθηγητές και τεχνοκράτες διάφοροι που επεξεργάστηκαν η Βουλή της Κύπρου, αλλά όχι
οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι αντιπρόσωποι του έθνους, με την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ στο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, για το οποίο τιμωρηθήκαμε με αποκλεισμό από τον κύριο Υπουργό από το Εθνικό Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής, αλλά ακούγεται κάτι για Μακεδονία του Βαρδάρη. Ο Βαρδάρης φτάνει στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κοτζιά, εάν δεν το ξέρετε. Αυτά και σας ευχαριστώ.